Μαζί μας ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Χρήστος Λιονής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλή χρονιά και σε εσάς, κύριε Δασκαλάκη, και σε όλους τους τηλεθεατές. Καλή χρονιά. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε το εξής. Εκεί κάπου στα μέσα Δεκεμβρίου είδαμε μία πανηγυρική συνέντευξη από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, όπου παρουσίαζε τα εμβολιαστικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα. Πολλοί συναδέλφοι σας την Πέμπτη και σε επίπεδο Κρήτης είχαν λάβει ένα SMS που τους καλούσε να εμβολιαστούν αύριο ή τις επόμενες τρεις ημέρες. Χθες οι ίδιοι συναδελφοί σας έλαβαν επίσης ένα SMS όπου ουσιαστικά ακύρωνε το ραντεβού. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε μία περίοδο που όλα είναι ευάλωτα, που ακόμα και οι απόψεις των πολιτών έχουν μία καχυποψία, αυτού του είδους τα περιστατικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία αρνητική εικόνα όταν ο κόσμος, η πλειοψηφία του, ελπίζει με αυτό το εμβόλιο, όμως πολλές φορές κάποιοι χειρισμοί μπορεί να τον απομακρύνουν ή να τον φέρουν πιο κοντά στους φόβους του. Κοιτάτε, θεωρώ ότι αυτό το γεγονός δεν έχει μείζωνα επίδραση. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι καλό να αποφεύγονται τέτοιου είδους γεγονότα, ώστε να μην δημιουργείται καμία ανησυχία, γιατί είναι αλήθεια ότι ο κόσμος είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος και έχει αρκετά ερωτήματα για τον εμβολιασμό, οπότε πιθανό να κάνει συσχετήσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ελάσσον γεγονός. Το μείζον θέμα για μένα είναι η συμμετοχή, η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των υγειονομικών στην πρώτη φάση. Ναι, κύριε Λιονί, αλλά ακόμα και αν αυτό ισχύει και εμείς το ευχόμαστε να είναι τεράστια η συμμετοχή, ναι, αυτοί οι χειρισμοί δεν δημιουργούν και μια ανησυχία για το πώς θα τρέξει γρήγορα η διαδικασία? Δηλαδή, αν βλέπουμε τα πρώτα εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία με το καλημέρα, τι μπορεί να γίνει όταν θα υπάρξουν οι μαζικοί εμβολιασμοί του πληθυσμού? Ναι, κοιτάτε, με έχετε ακούσει και εμένα αρκετές φορές να είμαι κριτικός σε θέματα του σχεδιασμού για τους εμβολιασμούς, και δεν θα ήθελα να μείνω σε αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σε μια κρίσιμη καμπή η φάση, παρόλο που και εγώ προσωπικά έχω διατυπώσει και θέματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά και πολύ περισσότερο είχα υπογραμμίσει την ενεργητική συμμετοχή κυρίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πολλών άλλων επαγγελματιών. Εσείς έχετε κατανοήσει τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αυτή τη στιγμή? Ποια θα είναι η συμμετοχή? Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε πότε και τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Περισσότερο με έχετε ακούσει, κύριε Δασκαλάκη, να μιλώ για την συμμετοχή των γιατρών αλλά και άλλων επαγγελματιών που έχουν ένα προσωπικό ρόλο πάνω στην απόφαση του ίδιου του ασθενούς. Ανήκω σε αυτούς που συχνά μιλώ ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μιας ουσιαστικής συμμετοχής στη συζήτηση για τον εμβολιασμό. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Τα τεχνικά ζητήματα σαφέστατα δημιουργούν ερωτήματα, αλλά ακόμη και τώρα και παρό οποιοδήποτε, δεν θα έλεγα λάθη, αλλά προβλήματα στο σχεδιασμό, θα μπορεί αυτή τη στιγμή να τα ξεπεράσει κανένας, κινητοποιώντας όσο μπορεί περισσότερο το διάλογο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όλοι εκείνοι που βρίσκονται σε μια δυσκολία απόφασης να ενημερωθούν. Είναι ουσιαστικό τους δικαίωμα να ενημερωθούν πλήρως και με τεκμηριωμένο λόγο για τα ωφέλη του εμβολιασμού, αλλά και συγχρόνως να πληροφορηθούν. Η πληροφορία σας, πούμε, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, κάναμε και λίγο έτσι πιο αναλυτικό ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται ότι πάνω από 1.500 είναι υγειονομικοί, γιατροί και νοσηλευτές, αλλά και διοικητικό προσωπικό, σε σύνολο 2.200 που έχουν μπει ήδη στη λίστα. Μάλιστα λένε ότι αυτός ο αριθμός είναι ικανοποιητικός για ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, όπως είναι το Πανεπιστημιακό. Είναι πολύ ικανοποιητικός, κύριε Δασκαλάκη, και επιτρέψτε μου να πω, και το μεταφέρω και συχνά στην επικοινωνία που έχουμε εσάς και άλλους συναδέλφους σας, ότι το κλίμα για τους εμβολιασμούς γενικότερα στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αλλάζει εδώ και 2 χρόνια.
πριν από 2 χρόνια και μάλιστα με τη συμμετοχή και των φαρμακοποιών, θυμόσαστε τότε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανατράπηκε μία αρνητική στάση που είχε ο κόσμος απέναντι στο εμβόλιο της γρίπης. Και φέτος φτάσαμε σε πάρα πολύ έτσι θετικά αποτελέσματα. Συνεπώς υπάρχει γενικότερα ένα ευνοϊκό κλίμα, θα έλεγα, για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα, και αυτό το ευνοϊκό κλίμα θα πρέπει σήμερα να το χρησιμοποιήσει κανένας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, και συγγνώμη που διακόπτω, άκουμψα, αντιλαμβάνεσαι ότι παρακαλώ, ο χρόνος σαν δελτίο ειδήσεων είναι πολύ περιορισμένος. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα. Αύριο σε αυτή τη διαδικασία μπαίνουν και 2 νοσοκομεία της Κρήτης μέχρι το τέλος της εβδομάδας και όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή μία βάση που ταυτόχρονα με τους εμβολιασμούς, παράλληλα με τους εμβολιασμούς, να μελετά και την ανοσία στον γενικό πληθυσμό. Γιατί ήδη έχουμε και έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν νοσήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Είναι ένα θέμα που συζητήσαμε λίγο πριν τις γιορτές με τον συνάδελφό μου και φίλο μου τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Και μάλιστα είχαμε και μια επικοινωνία και με εξαιρετικούς άλλους συναδέλφους που συμμετέχουν στον ΕΟΔΗ. Στη δική μας γνώμη είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση η μέτρηση και της φυσικής και της επίκτητης, όπως λέμε, ανοσίας. Της ανοσίας δηλαδή που θα προκληθεί από το εμβόλιο και της φυσικής που θα προκληθεί από την νόσο. Και γι' αυτό το λόγο και σαν ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε μία πρόταση στην κυρία Μπορμπουδάκη για την ανάπτυξη ενός μεγάλου παρατηρητηρίου μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα μπορέσει πραγματικά με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις να μπορεί πραγματικά να εκτιμήσει την φυσική και την επίκτητη ανοσία. Αυτό θα μας δώσει το δικαίωμα να έχουμε μια ανάγνωση της δυναμικής εξέλιξης της νόσου και συγχρόνως θα μπορέσει να μας βοηθήσει να έχουμε και την εικόνα της ανοσίας και σε απομονωμένες περιοχές. Ταιριάζει με την πρότασή μας. Αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν και μαζί τα λέγαμε όσον αφορά τις επιδημιολογικές μελέτες και έπρεπε να περάσουν από 40 κύματα για να οργανωθούν και να ολοκληρωθούν. Δηλαδή τα μαζικά τεστ σε επίπεδο χώρας άρχισαν να γίνονται 5 με 6 μήνες μετά την πανδημία στην πατρίδα μας. Κοιτάτε, έτσι και αλλιώς η μέτρηση της ανοσίας, όπως γνωρίζετε, γίνεται κυρίως με τα αντισώματα. Η ερευνητική μας ομάδα, αυτή που έχει προσυπογράψει την ευρωεπιδημιολογική μελέτη, έχει κάνει μια τέτοια εκτίμηση για τη δυνατότητα της συμμετοχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με μεθοδολογίες. Και ήδη και σε μια τελευταία συνάντηση που είχαμε, ψηλάφισε και αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα να το αποφασίσουμε εδώ στην Κρήτη. Το κόστος είναι διαχειρίσιμο και νομίζω ότι θα μπορεί τέτοια προσπάθεια να προσεγγιστεί και να υλοποιηθεί. Κύριε καθηγητά, ένα ερώτημα που θέτουν οι πολίτες, φαντάζομαι το θέτουν πολύ συχνά και σε εσάς όταν σας συναντούν από κοντά, είναι ότι, okay, τα εμβόλια ήρθαν, δειλά-δειλά ξεκινά ο εμβολιασμός στη χώρα. Πότε θα έχουμε καθαρίσει από αυτόν τον εφιάλτη, γιατί η αλήθεια είναι τον απλό πολίτη δεν τον αφορά και πάρα πολύ η έρευνα. Αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για εσάς που παλεύετε με τον κορονοϊό. Όμως ο απλός πολίτης θέλει να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. Με αυτό το ρυθμό των εμβολιασμών, και αν δεν γίνει κάτι θεαματικό, θα μπορούσαμε να λέμε ότι το καλοκαίρι, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο, θα έχουμε καθαρίσει με τον κορονοϊό. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει κανένας προφήτης. Αλλά ήθελα να σας πω ότι ακριβώς η πρόταση αυτή που τώρα έτσι διατυπώνεται. Δεν αφισβητώ την πρόταση και τη σοβαρότητά της. Σας μεταφέρω την αγωνία του πολίτη που βλέπει την καθημερινότητά του να έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει. Εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σας είπα ότι η νόσος θα προχωρήσει έστω και με μικρότερους ρυθμούς, θα προχωρά και γι' αυτό το λόγο έχετε ακούσει και άλλους συναδέλφους να μιλάνε για τη διατήρηση αυτών των προστατευτικών μέτρων. Θα προχωράει όμως και ο εμβολιασμός, δηλαδή θα προχωράει και η φυσική και η επίκτητος ανοσία. Γι' αυτό το λόγο λέμε τώρα ότι εάν έχουμε αυτού του είδους τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις πολύ καλύτερες από όσες κανένας κάνει μέσω των ηχηλατήσεων με τα μοριακά και τα rapid test.
Άρα αποκτά και αυτή την επικαιρότητα αυτή η πρότασή μας, που ουσιαστικά είναι Βεβαίως. Συνέχιση της προηγούμενης. Μία τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, με βάση το lockdown, η Κρήτη έχει μια καλή συμπεριφορά απέναντι στην επιδημία. Δεν έχει όμως τα ίδια αποτελέσματα το lockdown σε περιοχές που χαρακτηρίζονται κόκκινες. Δηλαδή, βλέπουμε την επιβάρυνση στις μονάδες εντατικής θεραπείας να υφίσταται και την ίδια ώρα δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, ακούσαμε νωρίτερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όπως όλα δείχνουν, ανοίγουν όλα τα σχολεία των βαθμίδων. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν? Ανήκω πάντα σε αυτούς που έλεγα τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Πρέπει να κοιτάζει κανένας όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον κοροναϊό. Και νομίζω ότι τα ωφέλη αυτή τη στιγμή με το άνοιγμα των σχολείων είναι πολύ περισσότερα από το να τα κρατήσει κανένας. Και η υγεία των παιδιών μας και η υγεία, η μεσοπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη, είναι πολύ μεγαλύτερη. Το σχολείο μόνο που θα πρέπει ακόμη περισσότερο να χρησιμοποιηθεί. Ήμουνα και με τα δικά μου εγγόνια αυτές τις μέρες, κύριε Δασκαλάκη, και πρέπει να σας πω, όχι μόνο συνάντησα τη δική τους αγωνία, αλλά για άλλη μια φορά κατάλαβα τη μεγάλη δύναμη που έχει το σχολείο για να αλλάξει μακροπρόθεσμα όχι μόνο την πανδημία, αλλά και περισσότερο την υγεία ενός ελληνικού πληθυσμού, που και πριν την πανδημία η υγεία του άρχισε να επηρεάζεται με βάση τις διεθνείς μετρήσεις. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.